Καλησπέρα, είμαι ο Άγγελος και σε ακόμα βίντεο. Θυμάστε που στο τελευταίο βίντεο που είχα κάνει πέρα στην Μύκονο σας είχα πει για ένα για φωτογραφίες από μούμιες που έχω? Λοιπόν, ορίστε, τις έχω εδώ πέρα μπροστά μου. Θα σκόψουμε και θα τις οδηγήσουμε στη συλλογή μου. Επισήμως πλέον. Μόνο, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, δυστυχώς. Κάτσε να πάμε πιο γρήγορα, γιατί όπως σας είπα δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου και θα σκόβω έτσι και θα σκόψω στο τέλος. Μπορεί να πάμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί κομποντάσεις κανονικά τρώμε γύρω στα 50 δευτερόλεπτα περίπου. Λοιπόν, εμένα οι μούμιες μου αρέσουν πάρα πολύ. Ειδικά οι αρχαίες μούμιες, όχι... Δεν είμαι τόσο φαν των Αιγυπτιακών μουμιών, ξέρετε τι εννοώ. Τουταγχαμών, Ραμσής και Χατσεπούτ και πάει λέγοντας. Και δεν έχω σπουδάσει κάτι, ένα επάγγελμα που βοηθάει σε αυτή την υπόθεση. Συντηρητής ή αρχαιολόγος. Μου άρεσε, δεν λέω. Ωραίο επάγγελμα είναι. Αλλά δεν είναι αυτό που έχω σπουδάσει εγώ. Πάντως κάτι αυτοσημείωτο που έχω να παραδεχτώ είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε μούμιες. Σχεδόν ποτέ. Έχουμε στην Ιταλία, στην Βομπία και δεν έχουμε στην Ελλάδα. Μούμιες με την κλασική τους μορφή, αυτή του νεκρού, όχι κόκαλα. Μούμιες θεωρείται οτιδήποτε ανθρώπινο κατάλημα το οποίο συντηρείται. Και συντηρείται σε ποτέ διατάσταση. Ένα από ένα παράδειγμα Αυστραλής μούμιας που έχει βρεθεί στον κόσμο, γύρω από τον κόσμο να το πω καλύτερα, είναι η Ξιν Ζουί. Α, δεν συμβαίνει και την αναφέραμε. Να τη, αυτή εδώ είναι. Όταν μιλήσουμε για αυτές, ανάλυση δηλαδή, θα σας το αναλύσω καλύτερα. Τώρα δεν είναι ούτε η ώρα, ούτε και η στιγμή για να κάνουμε τέτοια ανάλυση. Η πιο αρχαία μούμια που έχει βρεθεί μέχρι τώρα στην Ευρώπη είναι ο Ότσι. Πάνω κάτω. Εδώ είναι ο Τουταγχαμών.
που είναι 5.000 ετών. Τελικό ξύμω εντελώς. Είδα εδώ. Τατουάζ, δεν είναι δικό μου. Αυτή είναι η Ice Maiden της Σιβηρίας. Βρέθηκε στην Κιάδα Παζίκ. Κιάδας Παζιλίκ. Είναι ένα από τα πιο αρχαία παραδείγματα τατουάζ. Και ότι ο Άισμαν είχε τατουάζ. Αλλά πιο σαφαριασμένο. Ωραία, αλλά τα πάμε. Λοιπόν, φαίνεται ότι δεν την πρόλαβα καλά. Και όχι, φωτογραφίες από μούμιες μαμούθ. Μαμούθ επιμηγένιους. Τέλος πάντων. Όπως να έχει. Εμείς έχουμε, πόσες έχουμε, για να το τσεκάρω λίγο. Τρεις, τέσσερις και πέντε αυτοί εδώ. Οκ, θα βαστώ. Η πιο καλυτερημένη μούμια από τις μακρινές Άνδης με αυτή εδώ ή έτσι να το δω καλύτερα η δεξιά από τη διτάνω τη μεριά από εδώ φαίνεται αριστερά. Λέγεται Λαντουντσέλα. Που αλλιώς λέγεται The Maiden στα αγγλικά. Βρέθηκε το 1997. 1998. Είμαι πολυφής Σάντης. Που έρχεται Λουλαϊνά. Και είμαι σε θέστιο, αλλά ανενεργό. Άλλη μία επίσης που έκανα ότι εμένει μου μια που είχε θέσει Σάντης. Είναι αυτή εδώ. Είναι η μάμη Χουανίτα. Θέλετε μία από τις top ανακαλύψεις της τελευταίας 30 ετίας. Και μας σημαίνει ακόμα πολύ καλά να ανακαλύψουμε. Ακόμα μαθαίνουμε για κάποιους φωτισμούς. Εκείνη την ημέρα στο Λουλαϊνάκο μια ομάδα διηγούμενη από το Γιώχαν Ρέσναρτ
Εμένα θα είναι ένα μηχανό, που θα απολαύω και παλιό τον λόγο. Αν χάσεις την κορυφή της τώρα του Λαϊνάκο. Τρεις παγωμένες μούντες. Η μία ονομάστηκε Λατινσέλα ή αλλιώς The Maiden. Η άλλη ονομάστηκε Λανίνα Ντεράγιο ή αλλιώς το Ρίξε Σταπή. Και το τελευταίο ονομάστηκε Νίνιο. Ήταν αγόρι. Ήταν όλα μεταξύ 10 με 15 ώρα μεθανόν. Λοιπόν, τώρα τα πάμε. Αυτά δεν θα βγάλει σπίτι μου, θα έχω βγάλει στη αγορά τη Κυριακή μου. Ας πω μαύρα, όπως πάντα. Το ασπρόμαυρο είναι 2 ευρώ πιο φτηνό από το original. Το original το έχω, μου έχω γίνει αυτό 4 ευρώ. Αν βάλει μια ακριβή τιμή. Δεν το ασπρόμαυρο κάνει γύρω στα 2 ευρώ, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Δεν το έχω υπολογίσει από την αλήθεια. Το 100 προτυπήσω είναι 2 ευρώ αυτόματες. Ή 5 ευρώ κάπου εκεί. Ναι, είχαμε 10 ευρώ. Πολύ πιο χειλό το ποσοστό. Πάρα το έχω να μείνει πιο ακριβό. Εγώ σε μέγεθος δεν το προτιμώ καθόλου. Δεν λέω ρε, δεν έχεις πράγματα. Αλλά μην νομίζει ότι ξελιγωθούμε κιόλας. Και είμαστε σε περίοδο φύσης. Τι άλλο να πούμε. Λοιπόν, μάλιστα. Ανάμεσα στα πολλά που έχω εδώ πέρα φωτογραφίες από διάφορες μούνες από τον κόσμο, κυρίως στην Ασία οι περισσότερες, από την Ευρώπη έχουμε τον Νότσι, ήταν προηγουμένως, τον Λίντομαν. Μάντας τον Λίντο. Μαγνήθηκε το 1980 σε ένα βάλτο και ένα προδιάσημα Bog Bodies. Τα Bog Bodies ή αλλιώς Bog People είναι μούμιες, οι οποίες είναι δύσκολες σε πολύ καλή κατάσταση, συγκεκριμένες μέσα σε βάλτους και βατώδεις περιοχές της Βόρειας Ευρώπης. Εκεί Δανία, Σουηδία, Φιλανδία, Αγγλία, Ιρλανδία και πάει λέγοντας. Λοιπόν, τις μούμιες τις τελειώσαμε. Εμείς και είμαστε εδώ και δεν ξέρω πότε θα ξανάρθουμε. Είναι λίγο αμφίβολο ακόμα. Ας κόψουμε και τα μαμούς. Τα οποία είναι επίσης καλογερημένα. Καλά για τα μαμούς θα έχουμε μιλήσει στο παρελθόν. Το οποίο μου καλοκαίρι.
Το κακέ μας έρθει δηλαδή. Εντάξει, μας είναι λίγο χάλια. Τα έχεις που τα βλέπω. Είναι πολύ σαρακωμένα. Τώρα που θα κόψουν, θα ισιώσουν. Όπως και το βίντεο με τους χρυσές δολοφόνους που κάναμε λίγα πολλές μέρες, σε δύο μέρη, αυτό θα το κάνω σε ένα. Θα το μέσω Let's Talk About Mummies. Στην Αθήνα, στο σπίτι μου, έχω μια τεράστια συλλογή με μούμιες. Όλα, εκτός από αυτά που βάζουμε τώρα, Bob Bodies. Επίσης έχω και κοιτά από μηνάρια Αγίων. Από όλη την Ευρώπη, τη συγκεκριμένη Ελλάδα. Θυμάμαι είχαμε πάει σε έναν Άγιο στο Λουτράκι. Τώρα που είχε εγώ ήταν προς αυτό το θυμηθώ και δεν το θυμάμαι καθόλου. Λοιπόν, έτοιμα. Το πρώτο στάδιο. Μην βιάζεστε, δεν θα φύγετε ακόμα. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο κύριο ζουμί. Τώρα θα φτάσουμε. Έχω ακόμα κάτι τελευταίες φινιλιές. Όπως το αποκαλώ εγώ. Λοιπόν, αφού το κόψαμε έτσι, με αυτόν τον τρόπο, πάμε να κόψουμε τις φωτογραφίες. Για να μείνουν στην τελική μόνο φωτογραφίες. Αυτό θέλουμε. Συγγνώμη λίγο για το πούκομα, αλλά πρέπει να κάτι δεν έχω χαρπάσει καμία ίως. Και μπορεί να είναι από την αλλεργία. Παραδόξως, εγώ δεν έχω ποτέ αλλεργίες. Σπάνια. Πολύ σπάνια. Θέλω να πω να φτιάξω μέσα ασταμάτητα. Και η μητέρα μου και ο πατέρας μου έχουν αλλεργίες στη γύρι και στα Πάσχα. Τώρα έχει βγει και η αφγανική σκόνη, φτάνει την Ελλάδα σε λίγες μέρες. Είναι όλα θολά. Πώς θα είναι αυτή η σκόνη εδώ πέρα στην Αθήνα, μπορώ. Αυτή είναι η θέση που τον γνωρίζω. Εγώ απλά τα αναλύω. Το θα μου πεις, γιατί δεν κάνεις να μην τα έχει έτσι ότι είναι αφγανική σκόνη, γιατί τώρα μας πεις τώρα με μόνοι τις ολακίες. Δεν και λυπάμαι, μην πιέσετε. Όλα με τη σειρά τους.
Γι' αυτό το βίντεο το έχω προγραμματίσει εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι τώρα η τέτοια στιγμή που το κατάλαβα. Λοιπόν, για πάμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί ο χρόνος μας στερεύει. Πρέπει να τελειώσουμε γρήγορα σχετικά. Έλα, ορίστε. Αν σκόβαμε με τον κανονικό τρόπο, δηλαδή με την πόρτα που κόβω το γύρω γύρω, τον κόβω και τις φωταταφίες, θα χάναμε πολύ χρόνο. Πάντως αυτό, αλλά και το προηγούμενο βίντεο με τους κόψιμους τους χρυσίδες δολοφόνους κανίβαλους, είναι πλέον από τις σπάνιες περιπτώσεις που ψάχνω τις συλλογές μου. Όπως σας έχω πει εδώ και πριν από ένα χρόνο, ότι από το προηγούμενο Πάσχα, μάλιστα τότε που ξεκίνησε ο κορονοϊός στην Ελλάδα, έχω σταματήσει το full time. Και από τότε η συλλογή μου ήταν μόνο guest appearances. Λοιπόν, να πω στην μέχρι τώρα. Μπόλικες. Τώρα σιγά σιγά συντομεύουμε. Που είναι εδώ είμαστε. Τώρα μιλάμε σωστά. Wow, δεν περίμενα να βγει τόσο μεγάλο βίντεο, περίμενα να βγει λίγο μικρότερο. Δεν έχω τον τόπο να έχει, δεν πειράζει. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έχουν βρεθεί και Inuit μούμιες, που είναι Inuit, είναι ο μέλος με τα Inuit λαός. Και αν το έχω ξαναπεί στο παρελθόν και στο Q&A και σε σχόλια σε βίντεο στο YouTube, ότι αν μου δόταν ευκαιρία να ζήσω μια άλλη ζωή, θα πήγαινα ως Εσκιμός, δηλαδή Εσκιμός βέβαια είναι αντιστικό λίγο, Inuit σαν σε σημαίνει άνθρωπος. Στη δικιά της γλώσσα.
Έλα, έλα, τελειώνουμε. Δεν έχουμε πολύ ακόμα. Μιας και είμαστε εδώ, ας βγάλω και τα μαμούς. Τώρα όμως είναι την ευκαιρία. Δεν αφήσω άγχωστα. Δεν είναι το πόρτε μου να αφήνω δουλειά στη μέση. Ποτέ δεν το έκανα και ποτέ θα το κάνω. Προτιμώ να κάνω τις δουλειές μου όλες πάντα να τελειώνω. Ή γρήγορα ή αργά, ένα από τα δύο. Και μετά να σε μπερδεύω, να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Ό,τι δουλειές θα κάνω, θέλω να τελειώνω γρήγορα. Πώς το λένε, να σε μπερδεύω. Λοιπόν, παιδιά, σιγά σιγά τελειώνουμε. Συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, τελειώσαμε. Μπράβο μας. Καλά τα κατάφερα πάλι. Success, success. Επιτυχία, επιτυχία. Ορίστε. Να ζέψω. Λιγουλάκι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Είδου μαμούθ και μούνες ανθρώπων. Οπότε μιας και είμαστε εδώ, ας τις βάλουμε εκεί που ανήκουν. Έχω επίσης εδώ και τους κάποιες δύο δολοφόνους. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!